Το ένα μετά το άλλο ιστορικό πλέον Peugeot 205 από το καραβάνι αλληλεγγύης των νέων της Ευρώπης φτάνει στον πρώτο σταθμό της επίσκεψής του στην περιοχή των Γρεβενών που βρίσκεται στις όχθες του Βενέτικου ποταμού. Εκεί οι νέοι των Γρεβενών τους υποδέχονται για μια ακόμη χρονιά, καθώς η περιοχή επιλέγει από τους διοργανωτές και φέτος. Δεν είναι τυχαίο που μας επέλεξαν για δεύτερη χρονιά. Εμείς οι νέοι του τόπου εδώ των Γρεβενών πιστεύουμε ότι ο τόπος μας είναι τόπος πληρότητας, είναι διεθνής προορισμός, το αποδεικνύουμε σήμερα. Το πανέμορφο τοπίο του Βενέτικου ποταμού ήταν αυτό που προσέλκυσε τους νέους από την Ευρώπη, οι οποίοι δεν έχασαν ευκαιρία να βουτήξουν στα πεντακάθαρα νερά του. Είναι πολύ χαρούμενοι, τους αρέσει πάρα πολύ που είναι σε αυτό το σημείο των Γρεβενών, γιατί είναι ιδιαίτερα όμορφο. Δεύτερος σταθμός επίσκεψης των 880 νέων, κυρίως από τη Γαλλία αλλά και από άλλες χώρες όπως Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και Πολωνία, ήταν το πρώτο γυμνάσιο και λύκειο στην πόλη των Γρεβενών, εκεί που έγινε και η επίσημη υποδοχή τους. Μάλιστα, στο χώρο αυτό οι νέοι από την Ευρώπη στάθμευσαν τα αυτοκίνητά τους αλλά και έσυσαν και τις δεκάδες σκηνές. Είναι πριν 3 χρόνια και γενικότερα η χώρα μας είναι μια από τις αγαπημένες τους, γιατί τη θεωρούν πάρα πολύ εντυπωσιακή και στα μετέωρα εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ που πήγαν. Ήταν η δεύτερη φορά που τα επισκέφτηκαν. Με τα παιδιά εδώ, με τους Γάλλους, μας ενώνει το αυτοκίνητο. Κάπως έτσι μας βρήκαν πέρυσι, το διοργανώσαμε πέρυσι για αυτούς, το κάνουμε και φέτος, ελπίζουμε να γίνει θεσμός. Οι νέοι από τα Γρεβενά είχαν την ευκαιρία να σμίξουν με τους νέους των άλλων χωρών της Ευρώπης, ενώ τους υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη θέρμη κάτοικοι και τοπικές αρχές. Εγώ μένω στη Γαλλία και ο πατέρας μου είναι από εδώ, η μητέρα μου είναι από τη Γαλλία και σαν κάθε καλοκαίρι έρχομαι εδώ στην Ελλάδα και συνάντησα Γάλλους εδώ. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, μια μεγάλη εκδήλωση. Οφείλεται στην νεολαία των Γρεβενών, αξίζουν συγχαρητήρια. Εμείς σαν Δήμος ήμασταν και θα είμαστε πάντα δίπλα. Προσπαθούμε να ενεργοποιηθούμε. Σαν Περιφερειακή Αρχή είμαστε αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια της νεολαίας και σε κάθε προσπάθεια η οποία φέρνει κόσμο στα Γρεβενά. Ο στόχος της πρώτης οργανωμένης διεθνούς διάσκησης των νέων από την Ευρώπη είναι διπλός. Από τη μία να μοιράσουν σε φτωχές οικογένειες γραφική ύλη για μαθητές δημοτικών και γυμνασίων, κυρίως των χωρών των Βαλκανίων, αλλά και από την άλλη να γνωρίσουν γνωστά και άγνωστα μέρη για αυτούς. Είναι η δεύτερη φορά που έρχονται στα Γρεβενά και γενικότερα οι εντυπώσεις τους είναι πάρα πολύ καλές, γιατί θεωρούν ότι είμαστε πάρα πολύ φιλόξενοι, νιώθουν σαν το σπίτι τους γενικότερα. Εκτός από την περιήγηση που κάνουν, οι άνθρωποι προσφέρουν και σχολικό υλικό σε φτωχές οικογένειες, πιο πολύ σε χώρες των Βαλκανίων. Στη διανυκτέρευσή τους στα Γρεβενά, οι νέοι της Ευρώπης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Ενώ πριν τα μεσάνυχτα έγιναν ένα με τους νέους και τους κατοίκους των Γρεβενών.